Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα είμαστε εδώ, στο γήπεδο του Ηφαίστου. Ο Ήφαιστος πέτυχε την τέταρτη του νίκη, 3-0 επί του Αγίου Δημητρίου και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου. Μαζί μας ο προπονητής της ομάδας, Λευτέρης Αλεξάκης. Coach, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο σου σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Στο σημερινό μάτς κάναμε μια ικανοποιητική εμφάνιση, δεν παίξαμε σπουδαίο ποδόσφαιρο, αλλά ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Δεν απειληθήκαμε καθόλου από την αντίπαλη ομάδα, δημιουργήσαμε και χάσαμε πολλές ευκαιρίες, κάναμε τρία γκολ και σε γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Αν και είχαμε και πάρα πολύ σημαντικές απουσίες. Τα αγωνιστικά προβλήματα είναι ο Ντάτσι που δεν αγωνίστηκε. Είναι ο Ντάτσι, είναι ο Πάπη, ο ποδοσφαιριστής που έχουμε δύο και ο Χαΐδας, ο οποίος στο 15 λεπτό βγήκε αλλαγή λόγω ενός προβλήματος παρουσίας στον προσαγωγό. Τρεις βασικότατοι ποδοσφαιριστές μας λείπανε, αλλά είδαμε ότι δεν επηρέασε καθόλου την ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω. Το σχόλιο σου, coach, και για τον όμιλο στον οποίο μετέχετε, τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Για να είμαι ειλικρινής απόλυτα μαζί σου, δεν δίνω καμία σημασία στα υπόλοιπα αποτελέσματα. Εγώ δουλεύω για την ομάδα που λέγεται Ήφαιστος Περιστερίου. Κάθε εβδομάδα πραγματικά δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και οργανωμένα. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο όλα τα Σαββατοκύριακα τα οποία έχουμε παίξει. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό θα πάμε πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλά με ρωτάς δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Πολλοί δεν την περιμέναν αυτή την πορεία της ομάδας, διότι αποχώρησαν το καλοκαίρι βασικοί παίκτες που ήταν και αποχώρησε και ο πρώην προπονητής. Υπήρξε μια αλλαγή στην ομάδα. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά τι σκέφτονται κάποιοι άλλοι κτλ. Δεν με αφορά τι λεγόντουσαν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι από το καλοκαίρι που είμαι εδώ, από τις 3 Αυγούστου που έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία, δουλεύουμε πολύ σκληρά και εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου και ο γυμναστής μου και ο γυμναστής θερματοφυλάκων. Πραγματικά πάρα πολύ σκληρά για να δημιουργήσουμε αυτήν την ομάδα που την οποία βλέπει ο κόσμος κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα οι άνθρωποι για ποιο λόγο τα λέγανε αυτά, πραγματικά ρωτήστε αυτούς. Λευτέρη, τελικά ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του Ηφαίστου? Το μυστικό είναι ακριβώς αυτό που σου είπα προηγουμένως. Είναι η πολύ καλή και οργανωμένη δουλειά που κάνουμε από τις 3 Αυγούστου, κυριολεκτικά πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία τα παιδιά τα αποκρίνονται βέβαια απόλυτα και το κέρδος είναι αυτό που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Ωραία. Τώρα ακολουθεί το Χαϊδάρι, το μάτς με το Χαϊδάρι για την 6η αγωνιστική. Είναι άλλο ένα μάτς στη σειρά του πρωταθλήματος. Δεν διαφέρει σε τίποτα από τα υπόλοιπα μάτς. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε, δεν έχουμε και την πολυτέλεια ως ομάδα και το έχουμε πει από την αρχή να ξεχωρίζουμε σε δυνατούς αντιπάλους ή αδύνατους αντιπάλους. Εμείς θα παίξουμε το Χαϊδάρι αυτό το οποίο μπορούμε και αν κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε, θα πάρουμε άλλους 3 πόντους. Ωραία. Τώρα την επόμενη μου ερώτηση θα την καταλάβεις, την έχω ξαναπεί. Ποιον θα ψήφιζες αν ήσουν δημοσιογράφος για MVP σήμερα? Εγώ θα ψήφιζα τον Καλκανάκη. Νομίζω προς τα εκεί θα έκλεινα κι εγώ. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Όμως επαναλαμβάνω, όπως λέω και κάθε Σαββατοκύριακο, είναι πολύ κρίμα να, όταν μια ομάδα, ας πούμε, πραγματικά πολλά παιδιά είναι πάρα πολύ καλή, είναι κρίμα να ξεχωρίζουμε ιδιαίτερα κάποιον. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού με ρωτάς και τα λοιπά, θα κλείσω κι εγώ προς Καλκανάκη. Ωραία. Τι να περιμένουν οι φίλαθλοι του Ήφαιστου Περιστερίου στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Έχετε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη φέτος. Ναι, χωρίς να έχω τον παραμικρό εγωισμό, θα πω ότι σε οποιαδήποτε ομάδα έχω πάει, τον πύχη τον ανεβάζω μόνος μου, γιατί είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος θα περιμένει αυτό που βλέπετε εδώ και τόσο καιρό. Θα περιμένει μια ομάδα η οποία θα είναι σοβαρότατη, πειθαρχημένη, θα προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο και πάντα ο στόχος θα είναι με οποιονδήποτε αντίπαλο η νίκη. Αυτό θα κοιτάει ο κόσμος, αυτό θα βλέπει ο κόσμος. Λευτέρη, το ζεις έντονα το παιχνίδι, ναι, και επιβραβεύεις κάθε καλή προσπάθεια, ναι, του κάθε ποδοσφαιριστή με χειροκρότημα. Ναι. Το κάνω γιατί όμως. Το κάνω και για να καθοδηγώ τους ποδοσφαιριστές μου, αλλά πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά, όπως έχουν και καταλάβει, ότι επιβραβεύω τις καλές προσπάθειες, αλλά όταν έχουμε πει και έχουμε μιλήσει πάνω σε κάποια πραγματάκια στο τακτικό κομμάτι ή οπουδήποτε αλλού και δεν το κάνουν εκεί, δεν επιβραβεύω, εκεί φωνάζω λίγο παραπάνω για να καταλάβουν, οπότε να ξέρουν τη διαφορά ότι η επιβράβευση έχει να κάνει όταν έχεις μια καλή ενέργεια και όταν πραγματικά δεν κάνεις μια καλή ενέργεια έτσι όπως την έχω πει εγώ, εκεί ας πούμε θα έχει λίγο φωνή παραπάνω. Ωραία, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.